Και μάρτυσον αληθείς.
πάντας πλουτίσας, εξαιρετών αξίωμα, αδελφός του Κυρίου νυπρός αυτών, ρήθης αναιρούμενος μετετέθη, παρού ημίν Ιάκωβε, λύσινε τη πτεσμάτων. Λάμμα κοντάλ μοτατάντεν φύρω ασα κανάτιλ αδίλ τζαδί για Ιάκωβ ρασούλαν αμπί.
και στον οικονόμο των δυσκολίων των πραγματικών ευθύνων. Happy living.
من كل القوات المقدسة وأعظم كرامة من كل البرايا خلصينا بشفاعته من كل أنواع الزلة والأعداء والخطوب دوكسا شيطا ديكسا ديتا فوز دوكسا ينبسي ديكسا يا رب ارحم
يستمع الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا. Oh.
το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Και τη σωτηρίας αυτών
του Κυρίου δεηθόμεν. Προς τους προέμου Αποστόλους,
αλλά πίλτον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Επίτα μετά επί τριάν ήλθω εις Ιεροσόλυμα εις το Ρίσε Πέτρον, επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Έτερον δε των Αποστόλων Λουκίδων, ημί Ιάκωβον, των αδελφών του Κύριου. إلى كل الأرض خرج صوته. السماوات تذيع مجد الله حكمته. أصلنا رسالة القديس بولس الرسول إلى أهلي غلاطيا يا إخوة أعلمكم أن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب الإنسان، لأني لم أتسلمه أو أتعلمه من إنسان، بل إعلان يسوع المسيح. فإنكم قد سمعتم بسيرتي قديما في ملة اليهود، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأدمرها، وأزيد تقدما في ملة اليهود على كثيرين من أترابي في جنسي بكوني أوفر منهم غيرة علي تقليدات آبائي. فلما ارتضى الذي أفرزني من جوف أمي ودعاني بنعماته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم لساعتي لم أصغي إلى لحم ودم، وأنا صعدت إلى أورشليم إلى الرسول الذين قبلي، وانتقلت إلى ديار العرب، وبعد ذلك رجعت إلى دمشق. ثم أني بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأزور بطرس، فأقمت عنده 15 يوما ولم أرى غيره من الرسول. سوى يعقوب أخي الرب. Στην πατρίδα αυτού και δίδασκε τους όκλους εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήττεστε αυτούς, και λέγει πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ούτως εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτυρ αυτού λέγεται Μαρία, και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εισι, πόθεν ουν τούτο ταύτα πάντα και σκανδαλίζοντο εν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ έστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδη αυτού και εν τη οικία αυτού, και ουκ επίσεν εκεί δυνάμεις πολλά. Απιστίαν αυτό ορσάσει
أصل شريف من بشارة القديس الطاهر. مجد لك يا رب المجد. هاليلويا. في ذلك الزمان جاء يسوع إلى وطنه وكان يعلم الجموع في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تسمى مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته كلهن عندنا؟ فمن أين له هذا كله؟ وكانوا يشكون فيه. فقال لهم يسوع: لا يكون نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبيته. ولم يصنع هناك كثيرا من القوات من أجل عدم إيمانه. Yeah.
Της αρχιερωσύνης σου γνιστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιωάννου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανίλου Κουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας, Ιλιού Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονίμου Αθηνών Σαββασοβίας, Αναστασίου Τυράννων, τον Αγίο Τάτων Ευσεβόλιο, τον Δόξο Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Των αδελφών ημών αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών, του ευσεβούς ημών γέρους δε και αέθρους, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, πάντων των ευλαβών προσμητών, επιτρόπων των διαστρωμητών του Παναγίου και ζώδοφου τάφου και των υπόν προσμημάτων της Αγίας Γης. Και πάντων τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία Κύρα προθέση ζώντων, κοπιόντων και ψανόντων και ορταζόντων. Και πάντων νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζαμία ακούμα, ζαμία εν τη Βασιλεία άσενη παρδοξήν, ο ασβόρτα μου κατά σκαβριά, ο αζαπέν τη μαουτζουνιά θέσε του κατά σα, μάλιστα η μου αγουλάδη, δια του λάπη να βλέπω του λαχύρι, αλλά να βαφουλά ο ανή, ο αιλά τα χρυσά χερί. Και σε όνας των αιώνων.
Παπαγιάννου της Αναστάσεως, Θεοδόσιου του Αυτοκράτορα του Παρκένου και Πουχερίας, Ευδοκίας Αυτοκρατήρας, Ιουστινιανού του Αυτοκράτορα, Συρεπτή του Αυτοκράτορος, του Διάσωστου των Τιμιών Σταυρών, Μοδέστου Ιδουμέρτους Μέντσαβα Θεοδοσίου, του Ανοικοδομήσαντος του Ναού και τους Υπούς Αγίους Τόπους, Ιωάννου του Ελέημος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Μιχαήλ του Ραδαβέμ, Κωνσταντίνου του Πορφυρογενή, του Ρωμανού του Θεοργυροπούλου, Μιχαήλ Τετάρχου Φλαγόνος και Κωνσταντίνου του Μονομάχου, των Ευσεβών Αυτοκρατόρων, των Ανοικοδομήσαντων των Ναών, Μανουήλ του Κομνηνού του Έτσαρισσα του Αγίου Τάφων, Αδρούμου του Δευτέρου και των Παλαιολόγων, Ιωάννου Καταποζήνου του Αυτοκράτορος, Ιωάννου του Παλαιολόγου, Ιωακήμ Πατριάρχου της Αγοράς των Ναών, Γερμανού Πατριάρχου της Αγοράς των Ναών, του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου του Λουκάρεως, του Πατριάρχου Προσεγμό Θεοφάνους και των λοιπόν Λογάδων, των Εκουέτους των Εργαστέτων, Δώσου Θεού Πατριάρχου στα Κρονιού Τόπων, Παρθενίου Πατριάρχου των Ακρονακτήσα των Παναγία Προσκύματα, του Ισάντου Πατριάρχου Ανακίνησου Κνός Αναστάσεως, του Ευσεβούς Γέρνους των Ρωμαίων, του Ανοικοδομής των Άνων του 1810, του Ευσεβούς Αυτοκράτους Ρωσίας Νικολάου, του Ιδουμενικού Πατριάρχου Γερμανού και των λοιπόν συνεργαστέτων διά των προσκυματικών καθεστώς και πάντων των διακονισάντων και δαπανισάντων υπέρ του Παναγίου Τάφου, κληρικών και λαϊκών, εκ παντούς γέρους Ορθοδόξου. Τον Αρματαρία αντίδειξη κερωμένο, Ανθίμου Πολυκάρπου Αθανασίου, Κύριου Προκοπή Αρθονίκου Δημιαρασίμου, Δαμιανού Τιμοθέου Βενεδίκτου Διοδόρου και πάντων των Αηδημών Πατριακών. Πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων, εν της ιερής του γένους εγκέτης μοναγός πάρετη πεσχάτων και πάντων των αδερφών ημών, των απανταχού της ποτείας κύριου και κειμένων. Και όλ τα ονόματα εμειμονεύσαμε, εν τη Αγία Κύρα προθεστική κειμένων. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην άκρη τα οπίτα μη δείχνει πάλι αρκέψε το μου κατασά, ο αμινά τζαμία να τη δει, μην αμπάινα, ο αεχώ ακροδοξίνα, θα ο λάγος είναι πάντα, θα ο λαβικόν μακάνε, πια τουρι ράμπη λάβλα κουλκουλαχίνη, αλλά να ο απλώνει, βαϊλά τα ρητά. Thank you.
Amen.
Oh,
του αρχιπείμενος Χριστού αδελφός Χρηματίσας και διάδοχος και εν αποστόλης επίσημος, τον υπεραυτού θάνατον αγάπη σας και το μαρτύριον ουκ επισχύνθης, Ιάκωβε ένδοξε, αυτόν οικέτευε αντιαλείπτος του σωτήνετας ψυχάς ημών, αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας μας. لقد صرت أخا وخليفة للمسيح رئيس الرعاة وشهيرا بين الرسل يا يعقوب المجيد، ثم أحببت الموت من أجله حتى الاستشهاد في سبيله، فلم تنقطع عن التضرع إليه طالبا الخلاص لنفوسنا. هكذا يصرح مرنم الكنيسة المقدسة. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευλαβείς χριστιανοί και προσκυνητέ, εφραίνεται η μήτυρ των εκκλησιών το του Θεού κατοικητήριον σήμερον επί τη ιερά μνήμη του αδελφού και διαδόχου χρηματίσαντος του αρχιπείμενος Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού Ιακώβου του αδελφοθέου του Αποστόλου και Ιερομάρτυρος. Συν αυτό δε εφραίνεται και η επίγειος πατρίς αυτού η Αγία Πόλης Ιερουσαλήμ, η δια του τιμήματος του Θεανθρώπου αναδειχθήσα η πνευματική πρωτεύουσα σύμπαντος κόσμου. أيها الإخوة الأحباء، أيها المؤمنون والزوار الحسنيو العبادة، إن الفرح الروحي يغمر كنيستنا المقدسة أم الكنائس جمعاء، كونها منزل الله المقدس، وذلك بحلول التذكار البهيج للقديس يعقوب الرسول الشهيد الأول في رؤساء الكهنة، كونه أخا وخليفة لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح رئيس الرعاة العظيم. وهذا الفرح ينتشر في محيط المدينة المقدسة أورشليم الأرضية التي اصطبغت بالدم الزكي الطاهر للمسيح الإله والإنسان، لتصبح أورشليم العاصمة الروحية لكل العالم. تتميو ذهيماتος του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού κοινωνός εγένετο και ο Άγιος Ιάκωβος ως λέγει και ο μελωδός αυτού. Αίματι του μαρτυρίου την ιεροσύνην κατεπίκυλας ιερομάρτης Ιάκωβε Απόστολε, το γαρτεριγείο του ιερού παρεστός Θεών λόγων εκήρυξας δημιουργών όντα του παντός. Είναι ο Κεντής Ιακούβ ο μην χιλάλι ειστισχάδιχη σάρακα φι χάδα δέμις ζακί ο τάχερ αλλαδί μπαθαλαχου μην αγλινά المسيح الإله والإنسان، كما يعلن ذلك مرنم الكنيسة إذ يقول: لقد دمجت حلة الكهنوت بدم الشهادة يا يعقوب الرسول الشهيد في الكهنة أخو الرب، فإنك وقفت على جناح الهيكل تكرز بالإله الكلمة، إنه صانع كل البرايا. Προσέτηδε ο Άγιος Ιάκωβος εχρημάτισε συγγενείς, δηλωνότι αδελφός κατά σάρκα του Σωτήρος ημών Χριστού, αλλά και διάδοχος αυτού, αναδεχθείς ούτω πρώτος ιεράρχης της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, ως και ποιμήν διδάσκαλος και πιστός οικονόμος των μυστηρίων των πνευματικών αυτής. Δια τούτο ο μελωδός αυτού αναφωνεί: χωρίαν των Αποστόλων Πάνσοφε, σαφώς εκόσμησας, αρχιερεύς ως πρώτος γεγονός, αυτουργία του Λόγου Χριστής, ως μαθητής θεάδελφος ιεροκήρυξ μυστικότατος. Ιν αλκεντής Ιακούβ, γιατεμέτταου μιμεγίζατεν φαρίδα, φαχού αχουν λιρρόμπι μιν αννάχια τιλ μπασαρία, βαχαλίφαν λαχου, في تتميم الكرازة، كما يعلن ذلك مرنم الكنيسة: هكذا جعلك المسيح أول رئيس أساقفة للكنيسة الأورشليمية،
وراع ومدبر أمين خدم الأسرار الروحية ويتابع المرنم قائلا لقد زينت جوق الرسل لا ريب بصيرورتك أول رئيس كهنة ومسحت بفعل الكلمة كاروزا يكشف الأسرار يا تلميذ الرب وأخاه الكلي الحكمة. Όντως αδελφοί μου, Άγιος Ιάκωβος εκόσμησε και κοσμεί την χωρία των μαθητών και Αποστόλων του Χριστού, διότι ούτως αφενός μεν εχρίστη υπ' αυτού του Κυρίου Απόστολος και Ιεροκήρυξ μυστικότατος, αφετέρου δε θείο πνεύματι κινηθείς, διετύπωσε το της Εκκλησίας πολίτευμα, ουχή κατά των Μωσαϊκών νόμων, αλλά κατά των τρόπων της χάριτος της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. نعم أيها الإخوة الأحباء، القديس يعقوب زين ويزين الآن جوقة الرسل وتلاميذ المسيح الأطهار، لأنه قد جعل رئيس أساقفة من قبل الرب يسوع المسيح كاروزا ورعا وصديقا أمينا، وكذلك فقد رتب القديس يعقوب ونظم القانون الخاص بحياة الكنيسة ليس حسب الناموس الموسوي بل بحسب فعل وموهبة وإلهام الروح القدس روح المسيح روح الحق، ولذلك قد ظهر هذا جليا في مجمع الكنيسة في أورشليم بحسب سفر أعمال الرسل في الإصحاح 15. إن الرسول يعقوب في رسالته الجامعة أبرز نقاط روحية عديدة في غاية الأهمية نذكر منها. Τούτο καταδείκεται ενεργέστατα στην διδασκαλία εν την καθολική αυτού επιστολή, ένθα μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πρώτον ο Θεός είναι η πηγή των τελείων δωρημάτων, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι, ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν, πειράζεται αυτός ουδένα. Πάσα δώσε αγαθή και παντόλημα τέλειον, άνωθεν εστί καταπαίνων από του Πατρός των φώτων, παραούκαι εν η παραλλαγή ή τροπής αποχείασμα. Δεύτερον, η πίστης ανεφέργων νεκρά εστί. Τι το όφελος, αδελφοί μου, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, εάν πίστη λέγει της έχειν, έργα δε μη έχει, ως περγάρ το σώμα, χωρίς πνεύματος νεκρόν εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Τρίτον, η δύναμη της προσευχής και η δια του Αγίου Πνεύματος η αματική ενέργεια του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, ασθενήτης εν ημίν προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευψάστοσαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελαίο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως, δηλαδή η προσευχή, σώσει τον κάνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος καν αμαρτίας υπεποιηκός αφεθίσεται αυτό. إن الرسول يعقوب في رسالته الجامعة أبرز نقاطا روحية عديدة في غاية الأهمية نذكر منها. أولا، الله هو الينبوع للمواهب الكاملة، لا يقل أحد إذا جرب، إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحداً، فكل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي منحدرة من العلو من لدن أبي الأنوار الذي ليس عنده تحول ولا ظل ولا دوران. ثانياً، الإيمان بدون الأعمال ميت، لأنه كما أن الجسد بدون روح هو ميت، هكذا الإيمان بدون أعمال هو ميت، كما يقول القديس يعقوب
في رسالته الجامعة. ثالثاً، إن قوة الصلاة والطاقة الشافية لسر الزيت المقدس بفعل قوة الروح القدس. إذا ما عانى أحدكم من المشقات فليصلي، إذا ما كان أحد مسروراً فليرتل، إذا ما كان أحد مريضاً فليدعو شيوخ الكنيسة فليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. Οι αποστολικοί διδασκαλία του Αγίου Ιακώβου αφορά άμεσα και εις την σύγχρονη μην πραγματικότητα της ακαταστασίας και συγχύσεως εν τον κόσμο γενικότερον και την περιοχή ημών ειδικότερον. Εν προκειμένου διερωτάται ο αδελφόθεος, πόθεν πόλεμη και μάχη εν ημίν, ούκεν δεύτερ εκ των ειδωλών ημών των στρατευωμένων εν τις μέρες εν ημών, ούκ ότι η φιλία του κόσμου έθρα του Θεού εστίν, ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Την αναντήρητον ταύτην αλήθεια ομολογεί και κηρύττει ο Άγιος Ιάκωβος, ουχή αφ' εαυτού, αλλά εξ' αυτού του στόματος του Υιού και Θεού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ούτινος αυτόπτης και αυτήκος της διδασκαλίας και συμμάρτης του αίματος αυτού εγένετο. Είναι τα ταλίμα ρασουλία للقديس يعقوب أخ الرب المدونة في رسالته الجامعة تتعلق مباشرة بوقتنا الحاضر، حيث تعم البشرية في هذه الأيام قلائل واضطرابات شتى وخاصة في منطقتنا. ولهذا فالرسول يتساءل قائلا: من أين تأتي الحروب والخصومات فيما بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ أما تعلمون أم أن محبة العالم هي عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. هذه الحقائق الراسخة والصحيحة التي يكرز بها الرسول يعقوب أخ الرب ما هي إلا أقوال ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, το αποστολικό κήρυγμα του Αγίου Ιακώβου εμπνέεται από την του Κυρίου εντολή της αγάπης. Αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς, μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς, φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Την φιλίαν ταύτην του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, ενσαρκώνει και η Αγία ημών Εκκλησία. Την φιλίαν ταύτην ευαγγελίζεται και ο σήμερον τιμόμενος πρώτος της Εκκλησίας Ιεράρχης Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο οποίος ομολογεί αυτόν Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλων είναι. لأن القديس يعقوب قد سمع بأذنيه كلام الرب وشاهد بعينيه أعمال مخلصنا وتعاليمه الخلاصية، حتى أنه شارك أيضا بدمه النقي في نشر الإيمان ليصبح شهيد محبة للمسيح. إن نواة وثقل الكرازة الرسولية للقديس يعقوب أخ الرب تتمحور حول وصية المحبة التي ألهمت له من لدن الرب. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. هذه المحبة التي بموجب تعاليم السيد المسيح أيها الإخوة الأحباء تجسدها كنيستنا المقدسة. بهذه المحبة أيضا يبشر القديس يعقوب
أخي الرب، أول رؤساء أساقفة الكنيسة، كنيسة أورشليم المكرم الذي يعرف نفسه بدءاً في رسالته الجامعة بأنه عبد لله وللرب يسوع المسيح. Ούτως ο Μέγας της εν Χριστώ πίστεως Κύριος και ομολογητής, ως φραγίσας δια του αίματος της δικαιοσύνης την εκκλησία των Ιεροσολύμων, προτρεπτικός μας καλεί, ως ποιμήν και πρωτόθρονος ιεράρχης, να αποθέσομεν πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας εν πραήτητη, ή να δια των πρεσβειών της περιορισμένης δεσμήνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και των οικεσιών αυτού δεχθόμεν τον έμφυ των λόγων, δηλωνότι των Ευαγγελικών των δυνάμενων, σώσε και φωτίσε τα σπιχά σημών. Αμήν. إن القديس يعقوب أخ الرب يعتبر إيمانه بالمسيح عظيماً جداً، فهو من المعترفين بالإيمان القويم لدرجة أنه قدم دمه من أجل الكنيسة المقدسة، وها إننا نستمع إلى أقواله وتعاليمه الرسولية كراع وأول رئيس كهنة، تدعونا بطريقة فريدة لأن نطرح كل أعمال النجاسة والشر، وأن نقبل بوداعة الكلمة المغروسة، كلمة الإنجيل القادرة أن تخلص نفوسنا. فبشفاعات والدة الإله الدائمة البتولية مريم والقديس يعقوب شفيع هذه الكاتدرائية المقدسة، أيها الرب يسوع المسيح، اقبل تضرعاتنا وامنحنا سلامك العلوي وخلص نفوسنا. آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν. Του Χριστου μυστηριών, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγκύριε. Pro se aneliksen
Κύριε, είτε και λέψα στη γη πάντα τα φωτά και την καρπούση απολαύση και το πνευματέρα. Ότι σπέρμασε του τρισπέδα και δανείλ τον Ευαβυλώνια Βροδία των λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάρεθε βασιλεύτηκε τα σπέρματα ταύτα. Συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εκθεαυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον. Ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου και Παναφήμου Αποστόλου, η Αρχόγου του Αδελφού Θεού και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων, ταύτα προετέθησαν παρά των Σοντούλων και εις πνημόσινων των ενευσεβήτη πίστε λιωθέντων, παράσχοντα αγάπη της τεύτερπης εις ταύτα και της θυμιοπτελούση, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σε αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντας Πνεύσιμων Θεοτόκ και υπάρθενου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου και Πανεκτρού Αποστόλου Ιακώβου, του Αδελφού Θεού και Πρώτερου Άρχου Ιεροσολύμων, που και τιμή μετελούμε και πάντως των Αγίων, ότι Σιου ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα της Θεοδεσμών και εις δόξου να παίρνουν στον Άρχος Πατρίν και τον Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
περιπατούντες κατά τον τόπο του Αποστόλου Παύλου,
του αυτού πνεύματι και της αυτής ίγνεση. Του Αγίου Πατρός ημών Ιακώβου, του Αδελφού Θεού. Επειδή τη ευλογημένη τάχτη ευκαιρία, επιτρέπετε μου όπως συγχαρώμεν τα τίμια μέλη της νέας επιτροπής του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού Θεού και ευχηθώμεν αυτής δύναμη την εξύψους των θείων φωτισμών και αγαστήν στην εργασία προς επίτευξη του κοινού αγαθού της Εκκλησίας και του ευσεβούς Χριστεφωνήμου πληρώματος αυτής, αλλά και προς διαφύλαξη του υφισταμένου καθεστώτος της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ. Παρακαλούμε να προσέλθουν τα μέλη. القديس يعقوب كان أخاً للمسيح في ولادته بالجسد حيث عين من قبل الرب رسولاً ورئيس أساقفة ليصبح حافظاً وحامياً للمدينة المقدسة وشهيداً أميناً عن الإيمان القويم كما يذكر ذلك مرنمه قائلاً إن جمهور الرسل قد انتخبك يا يعقوب لتكون أسقفاً أولاً في أورشليم المقدسة وتخدم المسيح المحسن إلينا إذ كنت أخاً له في ولادته بالجسد وتابعاً ورفيقاً قد اقتفى آثاره. إننا بملك الإيمان نقول نحن الذين وضعنا بحسب العناية الإلهية المقدسة حراساً وخدمةً للحفاظ على الأماكن المقدسة ورعايتها وحمايتها وبالأخص مكان شهادة وقيامة ربنا يسوع المسيح المقدس في قلب المدينة المقدسة. وأيضاً أيها الإخوة الأحباء ما زلنا مختفين منذ البدء حتى هذا اليوم بآثار ربنا يسوع المسيح كوننا شهوداً له سائرين على الخطى الرسولية الأصيلة للقديس يعقوب أول رئيس أساقفة لأورشليم الذي نكرمه اليوم حيث يسمي نفسه عبداً للمسيح من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح كما يقول في رسالته الجامعة. هذه الوديعة الرسولية الإلهية المقدسة التي بالدم المكرم أودعت بين أيدينا لذا علينا أن نحافظ عليها بملء جوارحنا لذا فها إننا نخدم إكليروسا وشعبا سائرين حسب أعمال وأقوال القديس يعقوب بروح واحدة وآثار واحدة. وبهذه المناسبة الروحية ننتهز هذه المناسبة لكي نهنئ الأعضاء الجدد
لوكلاء كاتدرائية مار يعقوب أخ الرب، متمنين لهم مزيداً من القوة والاستنارة الروحية والعلوية، كما ونهنئ أبناء رعيتنا وكل الذين يحملون اسم القديس يعقوب أخ الرب. حاضرين بعضنا بعضاً للتكاتف والتعاون للبناء لرفع صرح الكنيسة وسموها والتعاضد لدعم نشاطات الرعية ومصالحها الروحية، وكذلك للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في أرضنا المباركة. فبصلوات وشفاعات القديس يعقوب أخ الرب وابتهالات العذراء مريم أم النور الدائمة البتولية نحو ابنها وربنا يسوع المسيح، نسأله تعالى أن يحفظ ويصون نفوسنا جميعا وينعم علينا بحسب عظيم رحمته ومحبته. كما وندعو وكلاء الكنيسة الجدد لاستلام مفتاح الكاتدرائية حسب التقليد المتبع في كل عام. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. والمختار этого храма и всего стада,
всех прихожан, арабов, православных, на все юрисдикции нашей патриархии, в знак подчинения нашей патриархии, как духовное начало, патриарх благословил эти ключи и отдал опять ключи старости и его помощника. Именно в этом году мы отмечаем торжественный праздник всех приложений патриархов, всех вас поздравляют, приветствуют и желают вам помощи Божьей и силу Божью, и много я вам верю. المدينة المقدسة أورشليم سعادة القدس اليوناني العام ضيافة المقارنة الأجلاء الكهنة المحترمين باسمي واسم قدس الأب فرح ووكلاء كنيسة القديس يعقوب أخو الرب ومختار الطائفة وجميع المؤسسات الأرثوذكسية نقدم لك يا صاحب الغضة أحر التهاني القلبية بهذه المناسبة الكبيرة لأن هذه الكنيسة هي أم الكنائس في العالم المسيحي. هذه الكنيسة أقدم الكنائس من هنا من هذه الأرض المقدسة الذي مشى عليها سيدنا وفادينا يسوع المسيح. هنا الرب يسوع المسيح قال إنني غلبت العالم أنا نور العالم. المسيح فادينا ومخلصنا. يا صاحب الغبطة أنت تترفع على أول كرسي وأقدم كرسي وأقدس كرسي في عالمنا المسيحي. يا صاحب الغبطة نتمنى لك تمام الصحة والعافية وأن تكون دائما نبراسا لطائفتنا ولجميع أبطالنا المسيحية في فلسطين والأردن. فلك منا جميعا أحلى التحيات وكل عام وأنت بخير مع المجمع المقدس في بطرقيتنا المباركة وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر.